πάρει σύμβολο και το την εξωστρεφή υπόλοιπο. Και θα σας προτείνω, μπείτε στο Google, να χτυπήσετε Ισλανδία, Iceland και δείτε τα βίντεο που προβάλλει ο οργανισμός του τουρισμού της Ισλανδίας, για τόσο πρώτη για φορά. Αλλά δείτε τη φρεσκάδα, δείτε την πληρότητα, δείτε τι κάνει και σίγουρα θα πείτε κάποια στιγμή, παιδί, θέλω να πάω στην Ισλανδία, δεν κάνω τα βάση του βίντεο. Μη σας φάνει περίοδο, γιατί μπορεί να κάνει τηλεοπτική, παρότι δεν είναι Ισλανδία. Και μπορεί να λέω. Θεωρώ χρήση ριζικής
της τοπικής αυτοδιοίκησης δωρεάν να σημάνει τα μονοπάτια για να μπορέσεις πλέον να τους πεις ότι το μονοπάτι 14 κάνει αυτό, πάει από εκεί εκεί. Αυτό λοιπόν διαφημίζει το χώρο σαν να υπάρξει. Τέλος υπάρχουν οι σχολές της οικολογίας και η γενικιά συναφορά ταξικής που υπάρχει μια τάση λόγω της φόρτισης της πυκνής κυκλοφορίας των σκάφων, της Μαρίνης, Καλαμάκη κλπ. Υπάρχει μια τάση, θα σκάφουν να φεύγουν από εκεί και να αρχίσουν να έρχονται περιφερειακά στο λιμάνι του Λαβρίου, θεωρώ ότι είναι από τους πιο κοντινούς προορισμούς. Τοπική σύλλογη, όταν λέω τοπική σύλλογη, τι μπορείτε να κάνετε, πάρα πολύ εύκολα και χωρίς κανένα κόστος. Υπάρχει ένα σύλλογο Κριτών. Ο σύλλογο λοιπόν Κριτών μπορεί κάλλιστα να επικοινωνήσει με το σύλλογο Κριτών υποτίων, ας πούμε, το σύλλογο ποτίων Νίκαιας και Πορυγαλού και να τους καλέσει για ένα Σαββατοκύριακο να κάνουν αυτό και εκείνο και εκείνο και να γυρίσουν. Αυτοί όλοι οι σύλλογοι μεταξύ τους αντιλαμβάνονται ότι έχουν μια σύλλογη και πάρα πολύ εύκολα μπορείς να δέσεις αυτούς τους συλλόγους με ένα εύκολο, φτηνό και γρήγορο τοπικό δρόμο. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Πέρα από το γνωστό τρίπτυχο αλήθεια που φτιάχνει οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι τους οποίους εάν με πάρα πολύ λίγα χρήματα, με λίγες υπάρχειες, δηλαδή φέρει σε έναν δημοσιογράφο, το ταΐ στο ποτίστο ή ένα ούτε κτλ. Και περάσει καλά, αυτός ο άνθρωπος ακόμα και αν δεν του βάλει καταχώρηση στο μέσο του, μπορεί πολύ εύκολα να βάλει ό,τι δεν πιοτικού, να κάνει μια αναφορά για την περιοχή. Επίσης θα σας πω ότι μέσα όπως το Αθηνόρα με το παράδειγμα, ή όπως τα Free Press, ψάχνουν συνεχώς νέες προτάσεις. Είναι μέσα στη φύση τους. Ας πούμε, πήγαμε εκεί, δεν το ξέρει κανένα, το βρήκα πίσω μας πάρα πολύ ωραία και σας το προτείνω. Εάν λοιπόν το Λάβριο, Κερατέα, το Σούνιο ή οποιοδήποτε κομμάτι αυτού του χώρου καταφέρει να φτιάξει κάτι και να απευθυνθεί στον δημοσιογράφο που ψάχνει θέμα, πάρα πολύ εύκολα αυτός ο δημοσιογράφος θα πει πάμε εκεί και γίνεται αυτό. Όλα αυτά σας λέω δεν κοστίζουν, απλά θέλει τον τρόπο. Μπορούν να γίνουν καταπληκτικά συνεργασία για τον χώρο και δεν ξέρω πόσοι άλλοι χώροι υπάρχουν στις υφιστάμενες αίθουσες. Επίσης, αν αυτό στην απόσταση είναι πάρα πολύ κοντινή για να σκεφτεί κάποιος ότι δεν θα το ξανακάνει στην Αθηνά ή δεν ξέρω τι τέτοια από αυτά στέκια που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα στην Αθηνά. Και επίσης, να σας πω ότι έχετε καταπληκτικά, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, έχετε καταπληκτικούς χώρους όλη η περιοχή που από το Κυψάκι του Αγίου Παντελήμωνα στην θάλασσα. Μέχρι τη Σωρό με τη Σκουριάκη θα μπορούσαν να γίνουν φωτογραφίσεις, θα μπορούσαν να γίνουν εκθέσεις μόδας. Υπάρχουν τόποι δηλαδή 20 φορές πιο κάτω από αυτό που είναι η περιοχή και γίνονται διάσημοι γιατί ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος και κάνει κάτι σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι δύσκολο, ειλικρινά δεν μπορεί να το λυθεί, ειλικρινά μπορεί να γίνει. Η κατώτερη και η μέση εκπαίδευση, γιατί υπάρχει μια, το είπε πριν ο Μανώλης, υπάρχει μια τάση σχολείων να επισκέπτονται σε ημερήσεις συμπληρωμένες στην περιοχή. Οι εκκλησιαστικές ενορίες που θεωρώ ότι είναι επίσης μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, γιατί η περιοχή εκτός η από εδώ περιοχή που περιλαμβάνεται αυτά που ξέρετε, υπάρχει και η από εκεί περιοχή που έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μοναστηριών, εξοπλισιών κτλ. Σας ξαναλέω και πάλι, προσωπικά δεν θα πήγαινα ποτέ, αλλά η μάνα μου πάει. Άρα μεταξύ των δύο ανθρώπων, δηλαδή με ένα κεφάλαιο, το 50% έρχεται στην περιοχή. Δείτε λοιπόν τι αυτό το κοινό, ας δούμε αυτό το κοινό, για να μπορέσει και αυτό το κοινό να είναι στην περιοχή. Αρχίζουμε λοιπόν να φτάνουμε και στο τέλος, αρχίστε να βλέπετε και εικόνες επιτέλους όπως με ακούτε. Στους άλλους τους στόχους, δηλαδή άνοιξη καλοκαίρι 2011, διορθώ καλοκαίρι 2011, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση όσων θα βρεθούν στην περιοχή. Όχι θα έλξουμε, θα βρεθούν. Ήρθανε, ας τους εκμεταλλευτούμε όμως καλύτερα. Πάντα την καλή είναι το λάθος. Κινήσεις οι οποίες στοχεύουν στην έλξη όσο το δυνατόν περισσότερο ημερήσεων επισκέψεων, είναι παραλαμβάνομαι, είναι σαφές και γνωρίζω. Και τέλος, η αρχή δημιουργίας βασικών υποδομών και επικοινωνίας, ούτως ώστε οι τόποι που θα επισκέπτεται κάποιος να μην είναι δυσφήμιση για τον τόπο, αλλά να είναι διαφήμιση. Στους έμεσους, οι οποίοι ξεκινάνε η προετοιμασία τους από εδώ και φτάνουν να ολοκληρωθούν, πιστεύουμε, το καλοκαίρι του 2013, είναι να δημιουργηθούν υποδομές και συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Λάβριο είναι σε εθνικό επίπεδο, ας πάμε το 8, είναι με 8 πόλεις, με 8
καθαρά εκεί. Δηλαδή συνεχίζει πάνω σε αυτό τον άξονα που δημιουργήθηκε, σε αυτό τον άξονα εξακολουθεί και στα επόμενα χρόνια. Και βέβαια συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι αν το Λαβρουλίκη σήμερα εμφανιστεί τον Νοέμβριο σε μια έκθεση, αυτό σημαίνει ότι θα εισπράξει τη Λαβρουλίκη που θέλει από την παρουσία τη έκθεση και 6 μήνες μετά, δηλαδή περίπου τώρα. Άρα λοιπόν, έκθεση τον Νοέμβριο, τουρίστες τον επόμενο Ιούνιο. Και τέλος, η δημιουργία θεσμών σε τοπικό επίπεδο, γνωρίζοντα και τα άλλα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά σίγουρα επίσης με πολιτικά χρήματα, με έλξη πολιτικών κτλ. Μπορούν να δημιουργηθούν θεσμοί στην περιοχή που να μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να ορίσει. Θα σας λέω το πιο γνωστό είναι η Επίδαυρο. Η Επίδαυρο, νομίζω, ξεκίνησε το 1954, μέχρι το 1954 ήταν ένα χωριό με ούτε καν μεταδέλφους. Σήμερα λοιπόν η Επίδαυρο είναι πάντα Επίδαυρο. Άρα λοιπόν, δημιουργούμε μια κοινή πρόταση, ένα κόνσεπτ στην Αγροτική που λέει σχηματικά σε αυτό το λάθος. Έχουμε τόσο πολλά και είναι τόσο κοντά. Δημιουργείται ένα internet site, portal. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, ας πούμε, ότι μάλλον portal, ότι είναι ένα κεντρικό site το οποίο φιλοξενεί τα άπαντα της περιοχής. Και τις εκκλησίες και τα πάντα. Και την ιστορία και τα νέα. Το οποίο απευθύνεται σε αυτό που λέμε επισκέπτες μια μέρα, το οποίο θα μπορέσει να δει πάρα πολύ άμεσα τι μπορεί να πει στην περιοχή να έρθει. Και βέβαια, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε κάθε επισκέπτη. Αυτό το site. Χρειαστεί λίγο να σας εξηγήσω τι βλέπετε τουλάχιστον από πλευράς τίτλων. Καλά, γιατί βλέπετε πίσω ότι είναι ορατό και κάνει ένα φίλο μπροστά. Λόγω του φωτός δεν φαίνεται καλά.